Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, ο πολιτικός μαραθώνιος είναι πάντα, όπως έχουμε ξαναπεί, μια εκπομπή που όσες φορές και αν την έχεις δει την εκπομπή στο παρελθόν, πάντα έχει εκπλήξεις και νέα δεδομένα. Μπορεί το βασικό πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών να είναι σταθερό, αλλά ο πολιτικός μαραθώνιος είναι μια εκπομπή πολύ συλλεκτική που τη βλέπει όλος ο κόσμος και η οποία εκπομπή έχει τη γενναιότητα να είναι αμερόληπτη, να διαβάζονται μηνύματα κάθε απόχρωσης και κάθε διαφωνίας χωρίς εξαιρέσεις και να ακούγονται εν γέννη απόψεις που δεν ανήκουν στην Ένωση Κεντρών. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα το δείτε πουθενά αυτό. Θα δείτε σε άλλες τηλεοράσεις εκπομπές που παριστάνουν τις αμερόληπτες, που είναι κρυφοκομματικές, δηλαδή βγαίνει η τοποθέτηση του παρουσιαστή από τη διαδικασία. Ενώ εδώ η διαδικασία είναι πάντα ανοιχτή, δεν υπάρχουν standards. Η διαδικασία στον πολιτικό μαραθώνιο είναι πάντα ανοιχτή και μπορεί και εγώ να συμφωνήσω με μια άποψη δική σας. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τολμώ να πω μετά από 23 χρόνια, 24 χρόνια πια που υπάρχει αυτή η εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, η εκπομπή «Πολιτικός Μαραθώνιος», μπορώ να πω ότι ενώ υποτίθεται ότι ο παρουσιαστής είναι πρόεδρος κόμματος, έτσι, και είναι ο πρόεδρος κόμματος ο Βασίλης ο Λεβέντης, παρουσιαστής της εκπομπής, η εκπομπή είναι πολύ πιο ανεξάρτητη, πολύ πιο αμερόληπτη και πολύ πιο ανοιχτή στη διαφωνία και στον αντίλογο από εκπομπές που κάνουν άλλοι δημοσιογράφοι που υποτίθεται να ανήκουν πουθενά και οι οποίοι όμως ανήκουν τελικά κάπου και το κάνουν με πονηρό τρόπο να ανήκουν. Το κρύβουν. Δηλαδή, ένας Ευθυμίου έκανε τόσο καιρό στην ΕΡΤ εκπομπές. Κάποια στιγμή, μπαμ, πολιτεύτηκε με το Πασόκ. Αυτός έκανε εκπομπές αμερόληπτες. Ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος έκανε εκπομπή στον Αντένα. Ήτανε αμερόληπτος και εκ της ίδιας του της πορείας στη συνέχεια φάνηκε ότι καθόλου αμερόληπτος δεν ήταν. Ενώ εμείς είμαστε δεδομένοι, ανήκουμε στο χώρο του κέντρου, αλλά ούτε παιχνίδια παίζουμε, ούτε πονηρά φερόμαστε, και έχουμε το θάρρος και διατυπώνουμε τις απόψεις μας, αλλά έχουμε το θάρρος να παρουσιάζουμε και τις απέναντι απόψεις αυτών που διαφωνούν μαζί μας. Και είστε εσείς το πολύτιμο κεφάλαιο της εκπομπής, ο κόσμος που την παρακολουθεί, που κρίνεται, που βγάζετε το συμπέρασμα. Άλλη μια φορά να στείλουμε τις ευχές μας για ένα αίσιο 2014, ένα ευτυχισμένο 2014, κόντρα στις προβλέψεις της απεσιόδοξης, κόντρα στην αίσθηση που έχουμε όλοι ότι η χώρα δοκιμάζεται, μπορεί κάποιες καλές στιγμές του 2014
να δώσουν, αν δείξουμε σύνεση και σοφροσύνη, την αναγέννηση αυτή της ψυχολογίας που χρειάζεται ο λαός μας και ο καθένας μας και κάθε μια χωριστά, για να φανεί επιτέλους το φως στο τούνελ. Και δεν είναι τυχαίο που η Ένωση Κεντρών έβαλε σήμα το φως στο τούνελ. Να ξέρετε, την έξοδο από το τούνελ, δηλαδή, το να, δει, να φανεί φως, ότι αυτό το σήμα το βάλαμε το 2006, νομίζω, το 5-6, εκεί βάλαμε το φως, την έξοδο από το σκοτεινό τούνελ, βάλαμε ως σήμα της Ένωσης Κεντρών. Πολύ πριν, 3 χρόνια πριν έρθει η κρίση. Γιατί και 20 χρόνια πριν έρθει η κρίση, θα θυμάστε όλοι και θα είστε μάρτυρες, ότι είχαμε προβλέψει την πτώχευση της χώρας. Και την είχαμε προβλέψει όχι μόνο ως οικονομική πτώχευση, αλλά και ως πτώχευση αξιών και ως πορεία παρακμιακή του πολιτικού συστήματος συνολικά. Με ρωτούν κάποιοι, σας ξαναστέρνω λοιπόν τις ευχές μου για ένα 2014 που και λίγες χαρές να μας επιφυλάσσει, θεωρώ ότι θα είναι αρκετά μεγάλες για να αλλάξουν την ψυχολογία. Είναι στο χέρι μας αυτό. Και θέλω επίσης να σας πω ότι με ρωτούν πολλοί, είστε αισιόδοξος κύριε Λεβέντη τώρα στις ευρωεκλογές ή στις εκλογές αν γίνουν διπλές και γίνουν μαζί και βουλευτικές? Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί η Ένωση Κεντρών να μπει στη Βουλή? Σε αυτό το ερώτημα εγώ απαντάω πάντα σταθερά. Η Ένωση Κεντρών πρέπει να μπει στη Βουλή. Είναι αίτημα των καιρών. Γιατί η Ένωση Κεντρών από το 90, σας είπα, πρόβλεψε την πτώχευση και την κατηφορική πορεία της χώρας. Δώσαμε αγώνα να αναχαιτήσουμε αυτό τον κατήφορο, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η ορμή του κατήφορου που δεν μπορέσαμε εμείς ένα μικρό κόμμα να αναχαιτήσουμε αυτή την πορεία. Ο κόσμος ήταν ναρκωμένος στο βόλεμα, στο ρουσφέτι, στο δικοματισμό, και ένα μικρό κόμμα σαν Ένωση Κεντρών με αποκλεισμένο από τα ΜΜΕ, πώς θα μπορούσε να αναχαιτήσει, όσο δίκιο και αν είχε, αυτή την κατηφορική πορεία. Παλέψαμε όμως. Και εδώ εκείνο που πρέπει να εκτιμηθεί είναι ότι παλέψαμε. Και τα όσα είπαμε ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τώρα που υπάρχει κρίση, είναι οι θέσεις της Ένωσης Κεντρών αυτές που μπορούν να τη συγκρατήσουν την κατηφορική πορεία και να σταθεροποιηθεί η χώρα αποκτώσα άμεση ανωδική τάση. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι οι θέσεις της Ένωσης Κεντρών για μηδενισμό του ελλείμματος και για έξοδο από το μνημόνιο, εκείνες που βγάζουν τη χώρα από το μνημόνιο. Ενώ ο κύριος Σαμαράς δηλαδή εύχεται να βγει η χώρα από το μνημόνιο, πιστεύω ότι το εύχεται, ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει, ενώ ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να μιλήσει για ένα άλλο δρόμο που και ο ίδιος ξέρει ότι δεν υπάρχει τέτοιος δρόμος, η Ένωση Κεντρών έχει το δρόμο, έχει το μεσαίο δρόμο, το δρόμο της λογικής, το δρόμο του να συγκρατήσουμε μόνοι μας σαν κοινωνία τις πατάλες και τις ασωτίες, να κόψουμε
την πολυθεσία, τις διπλές, τριπλές συντάξεις, να μην επιτρέψουμε στους συνταξιούχους να εργάζονται όσο υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, να κόψουμε τα χρήματα των κομμάτων, να απολύσουμε από την Βουλή αυτούς που κακώς προσελήφθησαν χωρίς ΑΤΣΕΠ, οι οποίοι είναι συγγενείς των βουλευτών, και να επιστρέψουν αμέσως οι αποσπασμένοι, που είναι 12.000 στον αριθμό, στις υπηρεσίες όπου οργανικά ανήκουν, διότι τώρα είναι αργόμισθοι. Και να πατάξουμε με την ευρύτερη έννοια την αργομισθία στο δημόσιο τομέα. Φρονούμε ότι αυτές οι λίγες περιγραφήσεις θέσεις που μόλις ακούσατε, μαζί με αγώνα για ανάπτυξη, για χειρισμό καλό στο θέμα του χρέους, του εξωτερικού μας χρέους, και για ανάπτυξη με άφιξη Ευρωπαίων επενδυτών και όχι μόνο Ρώσων ή Κινέζων, πιστεύουμε ότι είναι η έξοδος από το μνημόνιο. Οι δε θέσεις μας αυτές, εάν είχαν από το 9 εκτιμηθεί δε όντως από την ελληνική κοινωνία και ακολουθηθεί από το πολιτικό σύστημα, μπορούσε να μας σώσουν να μην μπούμε στο μνημόνιο το 2009. Αλλά και τώρα έχουν τη δύναμη να μας βγάλουν από το μνημόνιο. Γιατί θα πετύχουμε μηδενισμό του ελλείμματος χωρίς βάρβαρους φόρους και χωρίς κοψίματα μισθών και συντάξεων, μόνο με αφαίρεση παθογενειών, ασωτιών και σπατάλης, που είναι συνηθέστατα φαινόμενα στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ένωση Κεντρών πρέπει οπωσδήποτε να μπει στη Βουλή, άσχετα αν και αυτή την ώρα η δυναμική που αναπτύσσουμε στην κοινωνία είναι μικρή λόγω της παρεμπόδισης που μας γίνεται από τα ΜΜΕ. Εδώ δεν εξετάζω τόσο τι δυναμική έχει αυτή την ώρα η Ένωση Κεντρών, που και αυτό βέβαια είναι σοβαρό, σοβαρός παράγων, αλλά ποια χρησιμότητα θα υπήρχε για τη χώρα, για τον τόπο, αν εισήρχονται 10 βουλευτές της Ένωσης Κεντρών μέσα στη Βουλή. Λόγω της βαρύτητας αυτών που προτείνουμε, βέβαια, είναι η αξία της εισόδου, οφείλεται η αξία της εισόδου της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή, οφείλεται στη βαρύτητα των μέτρων που προτείνουμε και στο γεγονός ότι θα αντιστρέψουμε την πορεία, και ενώ τώρα υπάρχει μια ευρωσκεπτιστική πορεία, δηλαδή αμφιβολίας του ελληνικού λαού για το κατά πόσον συμφέρει να μείνουμε στο ευρώ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δει ο ελληνικός λαός ότι χωρίς βάρβαρους φόρους και χωρίς μεγάλα κοψίματα μισθών και συντάξεων μπορεί να έρθει η αλλαγή πορείας της χώρας, τότε θα αλλάξει και σε σχέση με το ευρώ και την Ευρώπη η στάση του λαού και θα ξαναγίνει θετική. Γιατί θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος αυτό που πιστεύει κάποια μερίδα του κόσμου, δεν ξέρω πόσο μεγάλη μπορεί να είναι, είναι όμως αρκετά μεγάλη, ότι καλό θα ήταν να πάμε στη δραχμή ή καλό θα ήταν να φύγουμε από την Ευρώπη, ότι η Ευρώπη μας κατέστρεψε. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι και εγωιστικό, αλλά είναι και άδικο. Δεν μας κατέστρεψε η Ευρώπη, μας κατέστρεψαν οι πολιτικές που ακολούθησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, που δεν σεβάστησαν
την υπογραφή μας στο Μάστριχ ότι δεν θα υπερεύαινε το 3% το ετήσιο έλλειμμα της χώρας. Είχαμε βάλει τέτοια υπογραφή την οποία δεν τηρήσαμε. Και από εκεί μία χρονιά μετά την άλλη έφερε την πτώχευση της χώρας. Λοιπόν, είναι άδικο να στρεφόμεθα κατά της Ευρώπης και κατά του ευρώ, όταν οι πέτοιοι της πτώχευσης είναι συγκεκριμένα πρόσωπα που διετέλεσαν πρωθυπουργοί και υπουργοί οικονομικών και οι οποίοι δεν τίμησαν την υπογραφή της χώρας για το Μάστριχ. Πρώτον, οι πέτοιοι είναι αυτοί. Αλλά η πέτεια είναι και σύγχρονα όλη η κοινωνία που απεδέχθη αυτό, ενώ ήταν προφανές ότι υπήρξε μία πορεία προς τη χρεοκοπία, ο κόσμος την πορεία αυτή την ήθελε, γιατί από αυτήν εκπήγαζαν ροσφέτια, βολέματα, προνόμια πολλών τάξεων, πρόωρες συντάξεις, παράνομες συντάξεις, αναρωτικές άδειες, τέλος πάντων πολλά ζητήματα τα οποία άρεσαν στον κόσμο. Γενικώς στην Ελλάδα έχουμε το κακό να μας αρέσουν οι παρανομίες, η πρόωρη κτήση προνομίων, η παράνομη κτήση προνομίων, να κοιτάμε τον εαυτό μας εις βάρος του συνόλου, να ψηφίζουμε και τι γνωρίζουμε ότι ψηφίζουμε ακόμη και ελοποδίτες, αν αυτό εξυπηρετεί προσωπικά εμάς τους ίδιους. Διάφορα πράγματα τα οποία βέβαια όλα αυτά έφεραν την κατάληξη που έχουμε εδώ και 4 χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι η είσοδος ενός κόμματος στη Βουλή όπως η Ένωση Κεντρών θα άλλαζε την πορεία της χώρας προς μια πορεία ειλικρίνειας, προς μια πορεία ευθύτητας και εντιμότητας και καθαρών λογαριασμών και στις σχέσεις κράτους-πολίτη, αλλά και γενικά στη θεσμική βάση πάνω στην οποία είναι βασισμένο το κράτος. Θα άλλαζαν τελείως αυτά τα χαρακτηριστικά: εντιμότητα, δικαιοσύνη, ήθος, διαφάνεια, αν εισερχόντουσαν στη Βουλή έστω και λίγοι 10-15 βουλευτές, έτσι όπως έχω σχεδιάσει, δηλαδή με αυτά τα πιστεύω που έχουν αυτοί που ανήκουμε στην Ένωση Κεντρών. Που έχουμε λοιπόν αυτοί που ανήκουν στην Ένωση Κεντρών ή που έχουν όσοι ανήκουν στην Ένωση Κεντρών. Εάν εισήρχονται στη Βουλή άνθρωποι με τέτοια χαρακτηριστικά, θα ήταν ένα μόσχευμα αναγέννησης. Θα υποχρεούνται και οι άλλοι να συμμορφωθούν εις προτάσεις θετικές, πρόδειλα θετικές και πρόδειλα επικοδομητικές, θα αναγκαζόντουσαν και οι άλλοι να συμμορφωθούν. Δηλαδή με ένα μικρό ποσοστό η Ένωση Κεντρών, με ένα 4-5%, θα μπορούσε να επηρεάσει το 100% του πολιτικού συστήματος, εξαναγκάζοντάς το όλο το πολιτικό σύστημα να κάνει βήματα προς τα μπρος με ένα νέο σύνταγμα, με απλή αναλογική, με έναν υγιή τρόπο στις προσλήψεις, είτε σε ιδιωτικό τομέα είτε σε δημόσιο, μέσω γραφείων ανέβρεσης εργασίας που θα λειτουργούν σε κάθε δήμο, μέσα από ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όπου ο καθένας θα συμμετέχει ανάλογα με τη δύναμή του, αλλά αυτό να γίνεται, όχι να το εύχεται το Σύνταγμα, να το επιβάλλουμε στην πράξη, μέσα από την αναγέννηση των ασφαλιστικών ταμείων, ώστε να εγγυηθούμε ότι πάντα θα παίρνουν οι Έλληνες συντάξεις και όχι συντάξεις
350 ευρώ, όπως είπε ο Προβόπουλος, αλλά συντάξεις αξιοπρέπειας. Μέσα από μια προσπάθεια αληθινή και ειλικρινή συγκράτησης του τιμαρίθμου, γιατί όσο καλές και αν είναι οι συντάξεις, όταν ο τιμαρίθμος είναι ανεξέλεγκτος, τότε τρώμε τις άρκες μας. Λοιπόν, όλα αυτά, καθώς επίσης και ο εκδημοκρατισμός της κοινωνίας, ζήτημα στο οποίο εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης θέτω, δίνω μεγάλη βαρύτητα, ο εκδημοκρατισμός. Τι θα πει εκδημοκρατισμός σε όλα τα ζητήματα, η Εκκλησία στον τρόπο διαχείρισής της, στα κόμματα στον τρόπο διαχείρισής τους, οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι νομαρχίες, οι Δήμοι, να υπάρχει έλεγχος στη διαχείριση, να μην μπορεί, γιατί το να λέμε είναι κλέφτης να πάει φυλακή, τι θα γίνει. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να επιβάλλουμε και τη σωστή διαχείριση, τη διάφανη διαχείριση. Είναι λύση να στέλνουμε στη φυλακή μερικούς? Δεν είναι λύση. Πρέπει να γίνει μια νέα υγιής αρχή. Και σε αυτό θα μπορούσε να συντείνουν αποφασιστικά, σας λέγω, οι 10-15 βουλευτές της Ένωσης Κεντρών. Δέστε τώρα τα κόμματα του Καμένου, του πώς μπήκαν στη Βουλή, ο Καρατζαφέρης, ο Καμένος, έτσι, ο... Ποιοι άλλοι μπήκανε, ο Κουβέλης, όλοι αυτοί. Έκαναν τίποτα? Όχι. Έκαναν μια αστική διαχείριση της παρουσίας τους. Είναι προφανής η λαϊκίστικη γλώσσα με την οποία να μιλούν. Έχουν κατά νου κυρίως την ψηφοθυρία. Και τελικώς τσουλάει ο χρόνος, κυλάει ο χρόνος και δεν προσφέρουν τίποτε. Ένα κόμμα σοβαρό και αξιόλογο που έχει τάσεις να γίνει κόμμα εξουσίας, όπως η Ένωση Κεντρών, γιατί τα κόμματα του κέντρου, δεν το κρύβουμε, είναι κόμματα εξουσίας. Δεν θα περιοριζόταν στο να κάνει αστική διαχείριση της παρουσίας του στη Βουλή, αλλά εισερχόμενος στη Βουλή θα ξεκίναγε μια μεγάλη πορεία προς το λαό. Ακριβώς για να αλλάξουν πολλά πράγματα που είναι άσχημα, γιατί ο σκοπός της Ένωσης Κεντρών είναι να αλλάξει η Ελλάδα και όχι να γίνουμε κι εμείς σαν τους άλλους κυφήνες που θα τρώμε την Ελλάδα. Είναι διαφορετική η στόχη μας. Για τους λόγους λοιπόν που σας ανέφερα τώρα, είναι πολύ σημαντική η είσοδος στη Βουλή. Και παρά κυρίες και κύριοι, τη μικρή δυναμική που νομίζουμε όλοι ότι υπάρχει στην Ένωση Κεντρών, δυναμική επαφής με την κοινωνία εννοώ, αφού είναι τόσο σημαντικό να μπει η Ένωση Κεντρών στη Βουλή, πρέπει να βρούμε τον τρόπο της επαφής μας με τις μάζες. Αφού δηλαδή έχουν τόσο συμφέρον οι μάζες από την παρουσία της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή, πρέπει πάση θυσία μάζες και Ένωση Κεντρών να συναντηθούν γρήγορα, πολύ γρήγορα. Γιατί έχουν κοινή πορεία, κοινά συμφέροντα, κοινούς στόχους, κοινούς λόγους ύπαρξης. Θέλουμε την Ελλάδα ευτυχισμένη, τη δημοκρατία υπαρκτή και ευημερούσα και ανθούσα. Θέλουμε σε όλους τους τομείς να υπάρξει αναγέννηση. Θέλουμε μια νέα Ελλάδα. Αυτή η Ελλάδα που είναι στο όνειρο όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Δεν επιδιώκουμε μια αστική μεταχείριση της παρουσίας μας στη Βουλή. Επιδιώκουμε μια επανάσταση στο να αλλάξουν όλα. Αλλά με δημοκρατικό τρόπο, με λαϊκή συμμετοχή, με πειθό, με διάλογο, με συζήτηση, όχι με υπερβολές, με αλαζονίες, όχι με δικτατορικές νοοτροπίες και σκέψεις, όπως δυστυχώς τον τελευταίο καιρό αναπτύσσονται πολλές τέτοιες. Και το θέμα της Ευρώπης.
Επιμένω και πρέπει να επιμείνω. Έχουν παρασυρθεί αρκετοί στο να νομίζουν ότι η Ευρώπη φταίει για το ελληνικό δράμα. Γιατί ο Λιάπης μίλησε για τραγωδία και δράμα, αλλά δεν νομίζω ο ίδιος με τα 28 σπίτια που έχει να έχει τραγωδία ή δράμα. Η χώρα όμως έχει. Λοιπόν, υπάρχει η ελληνική τραγωδία, το ελληνικό δράμα. Και πρέπει, βέβαια, είπαμε να αλλάξει η ψυχολογία με ένα επαναστατικό τρόπο, αλλά με τήρηση ξεκάθαρων δημοκρατικών διαδικασιών. Με αποφασιστικότητα, με βούληση, με τόλμη, αλλά όχι με παρατολμία, όχι με ρυψοκίνδυνες κινήσεις, όχι με αμφισβήτηση και της ίδιας της δημοκρατίας, όχι με γκρέμισμα και του κάτι που έχει πετύχει η χώρα. Αυτό το κάτι που έχει πετύχει η χώρα δεν έχω δικαίωμα ούτε εγώ ούτε εσείς ούτε κανένας σε αυτή τη χώρα να τον γκρεμίσουμε. Πρέπει με εξασφάλιση αυτών που υπάρχουν να κοιτάξουμε το πιο πέρα, διορθώνοντας τα λάθη αυτού που έχουμε, αλλά βάζοντας σύγχρονα και βάσεις τέτοιες και προοπτικές τέτοιες που η χώρα να γίνει ευρωπαϊκή. Επομένως, δεν θα δεχθώ ποτέ σαν Βασίλης Λεβέντης να αμφισβητηθεί η θέση στο ευρώ της Ελλάδος ή η θέση στην Ευρώπη της Ελλάδος. Διότι αν στην προσπάθειά μου να πάρει ένα κεντρών ψήφους παρασυρθώ, που πολλοί έχουν παρασυρθεί, να τα βάλω με την Ευρώπη ή με το ευρώ, θα έχω κάνει ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος. Ποιο λάθος θα έχω κάνει? Θα έχω επιφυλάξει για τη χώρα μας ένα μέλλον αβέβαιο, σκοτεινό, μοναχικό, βαλκανικό, ένα μέλλον που στο γεωγραφικό σημείο που είναι η Ελλάδα, περιτριγυριζόμενη από εχθρούς που επωφθαλμίουν, θα ήταν αυτό το μέλλον ιδιαίτερα ζωφερό και επικίνδυνο. Όταν μπήκαμε στην Ευρώπη, μπήκαμε κυρίως για πολιτικούς λόγους, αλλά και για να συμβάλλουμε στο να ενωθούν οι χώρες της Ευρώπης εις ένα σύνολο, να υπάρξει ένα στο παλιό δίπολο Ρωσία-Αμερική, να υπάρχει ένας ισχυρός εξισορροπητικός παράγοντας. Γι' αυτό μπήκαμε στην Ευρώπη, εκτός αν κάποιοι δεν καταλάβατε γιατί μπήκαμε και νομίζετε ότι μπήκαμε για να τα οικονομήσουμε ή για να βελτιώσουμε μόνο τη ζωή μας. Η ζωή μας όσο και να βελτιωθεί, αν δεν λυθούν θέματα που έχουμε εθνικά, γιατί είμαστε σε κακό σημείο στον πλανήτη, καλό είναι το σημείο. Το σημείο που είναι η χώρα είναι πολύ καλό, αλλά η κακή μας μοίρα να περιβαλλόμεθα από εχθρούς ή υπονομευτικές χώρες που υπονομεύουν και μας υποβλέπουν, μας υποχρεώνουν να έχουμε αυξημένη προσοχή σε ορισμένα ζητήματα. Λοιπόν, όταν μπήκαμε στην Ευρώπη, επαναλαμβάνω, είχαμε κατά νου το πολιτικό σκέλος, την ολοκλήρωση της Ευρώπης, τον εξυγχρονισμό της οικονομίας της χώρας, τη δημοκρατία μας που αναβαθμιζότανε, με στόχο να γίνονται κοινές εκλογές σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, και κυρίως το να λειτουργήσει η Ευρώπη, η μεγάλη πλέον Ευρώπη, σαν εξισορροπητής ανάμεσα στο παλαιό δίπολο, το χρεοκοπημένο και κουραστικό πλέον δίπολο Αμερικής-Ρωσίας που υπήρχε.
Και ενώ αυτά τα πράγματα πήγαιναν καλά, μας βρήκε κρίση οικονομική και πολλοί διαπράττουν το λάθος να θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν προστάτευσε αυτά τα πράγματα σωστά, ότι αδίκησε την Ελλάδα και ότι θα μια πορεία χωριστά από την Ευρώπη, μακριά από την Ευρώπη, ίσως ήταν καλύτερη για την Ελλάδα. Αυτό είναι μια πολύ πρόχειρη και πολύ επιπόλαιη αντίληψη και παρακαλώ ιδιαίτερα τους νέους, εν ονόματι, το μέλλον των οποίων παίζεται αυτή την ώρα, να καταλάβουν ότι γιατί ο Βασίλης Λεβέντης επιμένει τόσο πολύ στο ευρώ και στην Ευρώπη να παραμείνει η Ελλάδα. Γιατί οι δρόμοι που επιφυλάσσουν οι αρνητές της Ευρώπης και του ευρώ, οι δρόμοι που μας επιφυλάσσουν είναι δρόμοι αβέβαιοι. Για να μην πω είναι βέβαια καταστροφικοί, λέω απλά αβέβαιοι. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί φρονώ ότι δεν πρέπει στην πρώτη δυσκολία να βγάζουμε συμπεράσματα. Το ευρωπαϊκό όνειρο νομίζω πρέπει να δείξει αντοχή. Οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να δείξουν υπομονή. Πρέπει για να υπάρξει ενότητα, πρέπει να επιτευχθεί ένα μίνιμουμ αξιοπρέπειας, βιωτικής εννοώ αξιοπρέπειας σε όλα τα κράτη. Και αυτά θέλουν κάποιο χρόνο ακόμη για να γίνουν αισθητά. Ξέρετε, η απόγνωση, η απελπισία είναι άμεσα αισθητή. Το επίτευγμα, καμιά φορά δεν το καταλαβαίνεις. Το επίτευγμα είναι άγνωστο. Το ζεις, το βιώνεις, το χαίρεσαι το επίτευγμα, αλλά καμιά φορά το υποτιμάς. Και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, παροτρυνόμενος από κάποιους τρελούς και καταστροφικούς που προτείνουν έξοδο από το ευρώ, έξοδο από την Ευρώπη. Και νομίζω τρελοί τέτοιοι υπάρχουν και στα άλλα κράτη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα παραυπάρχουν, γιατί βρίσκουν τη φτώχεια και τη δυσκολία που υπάρχει και επ' αυτής επενδύουν, επενδύουν πάνω σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα μείνω μέχρι τέλους, ακόμη και με κόστος στην πολιτική μου παρουσία και στην Ένωση Κεντρών με κόστος, να μην μπούμε στη Βουλή. Εάν για να μπούμε πρέπει να υπηρετήσουμε πράγματα που καταστρέφουν τη χώρα ή να υποστηρίξουμε πράγματα ανέντιμα και πράγματα που αντιβαίνουν τις αρχές μας, τις αρχές του κεντρώου χώρου, τις αρχές της δημοκρατίας. Προτιμώ να μένει έξω από τη Βουλή Ένωση Κεντρών και να είναι μέσα στις αρχές μας, το κόμμα μας και η πορεία μας, να είμαστε συνεπείς με τις αρχές μας, παρά να γίνω προσωρινά ευχάριστος υπηρετώντας ανόητες απόψεις όπως να φύγουμε από το ευρώ ή να φύγουμε από την Ευρώπη, μονάχοι θα τα καταλαβαίνουμε καλύτερα, το εθνικό μας νόμισμα, μέχρι και πανό είδα σε μια γέφυρα που κάποιο κόμμα άγνωστο μικρό πρότεινε εθνικό νόμισμα. Εθνικό νόμισμα. Λες και δεν θυμόμαστε όταν είχαμε τη δραχμή, αν υπήρχαν φτωχοί, δεν θυμόμαστε αν υπήρχαν άνεργοι. Δραχμή είχαμε και η μισή Ελλάδα έφυγε για τη Γερμανία, την Αμερική. Δεν μας έσωσε η δραχμή. Δραχμή είχαμε και το 80% του ελληνικού λαού ήταν φτωχοί. Έτσι δεν είναι. Δεν μας έσωσε η δραχμή. Μα τόσο ανόητοι είναι κάποιοι να νομίσουν ότι πάθαμε και αμνησία και δεν θυμόμαστε. Η Ελλάδα είχε δραχμή το 60 και όμως στη Γερμανία αναζητούσαν δουλειά οι αγρότες και οι εργαζόμενοι μας. Στον Καναδά και στην Αμερική μετανάστευαν για να επιβιώσουν.
Δραχμή είχαμε. Ο φτωχός ήταν όμως πάντα φτωχός. Ενώ εδώ με την Ευρώπη προσπαθούμε να ανυψώσουμε το βιωτικό επίπεδο όλων. Προσπαθούμε οι ισχυροί να κάνουν υποχωρήσεις υπέρ των φτωχών. Είδατε τώρα στη Γαλλία ο Ολάντ επιμένει να φτάσει στο 75% η φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις. Εγώ το είχα βγει και το είχα εγκρίνει αυτό αμέσως από πρόπερση που το είχε πρωτοποιεί ο Ολάντ. Ούτε εκείνος δεν το αποτόλμησε, μετά από 3 χρόνια το θυμήθηκε. Μετά από 3 χρόνια το θυμήθηκε. Εγώ το υποστήριξα αμέσως. Και βγήκανε κάποιοι και μου στείλανε μηνύματα και μου λέγανε «Μα θα φύγουν οι κεφαλαιούχοι, θα φύγουν τα κεφάλαια». Ακούστε, κινδυνεύουν όλες οι χώρες και θα πάρουν σκληρά μέτρα. Μην έχουμε καμία αμφιβολία σε αυτό. Ο Ολάντ στη Γαλλία δεν πήρε αυτό το μέτρο γιατί του άρεσε ή γιατί ήθελε να περιορίσει τα κέρδη των πλουσίων. Το πήρε γιατί είναι δίκαιο, γιατί πρέπει στην αντιμετώπιση της κρίσης να είναι παρόντες οι πλούσιοι και οι εύποροι κάθε χώρας. Είναι δίκαιο αυτό που πάει να εφαρμόσει. Και ένας πολιτικός όταν αισθάνεται ότι κάτι είναι δίκαιο, πρέπει να έχει τη γενναιότητα να βγαίνει να επιχειρηματολογεί και να το πραγματοποιεί. Γιατί λογοδοτεί κυρίως στην ιστορία και στη δημοκρατία. Εκεί λογοδοτούν οι πολιτικοί κυρίως. Λοιπόν, αυτοί που μας προτείνουν δραχμή, μην νομίζουν ότι ξεχνάμε πόσο φτωχή ήταν η Ελλάδα με τη δραχμή, ή μην νομίζουν ότι ξεχνάμε ότι και με τη δραχμή που είχαμε φεύγανε στο εξωτερικό οι εργάτες μας για να δουλέψουν. Και δέστε ποιοι είναι οι υποστηρικτές της δραχμής. Ο Κατσανέβας, γαμπρός του Ανδρέα Παπανδρέου, ισχυρός άντρας του Πασόκ στην περίοδο των αλόγιστων προσλήψεων και ρουσφετιών και του φαγοποτιού, και ο Αλαβάνος με τα 70 σπίτια. Αυτοί θέλουν δραχμή. Για να μην ξεχνιόμαστε. Θα δώσουμε λοιπόν μεγάλη μάχη. Μάχη επιχειρημάτων απέναντι σε κάποιους που θέλουν την καταστροφή της χώρας, που θέλουν τον εκτροχιασμό του τρένου. Ένα τρένο που το βάλαμε σε τροχιά με τόσο δύσκολες συνθήκες. Εγώ είχα φτάσει, παρότι για τον Γέρο Καραμαλή είχα φοβερές ενστάσεις για το κατά πόσον ωφέλησε η παρουσία του τη χώρα, γιατί είχε κάνει και την Οθεία του 61 και είχε έρθει στην πολιτική Ελέο Φρυδερίκης, είχε κάνει και της Κύπρου εκείνη την προδοσία με τις συμφωνίες Ζηρίσης και του Λονδίνου. Είχε κάνει πολλά έσχη ο Καραμαλής, ο Γέρος. Παρά τα αυτά έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και τουλάχιστον μέσα στην ψυχή μου, στην ψυχή ενός κεντρώου πολιτικού, ήρθε λίγο ένα ισοζύγιο. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε μόνο λάθη, προδοσίες, μειοδοσίες, έκανε και ένα ουσιώδες καλό. Επί του οποίου αν είχαμε σωστή συνέχεια, θα μπορούσε και η πορεία της χώρας να έχει αλλάξει. Δηλαδή αν σεβόμασταν το 3% στο Μάστριχ, να μην έχουμε έλλειμμα πάνω από 3%. Εάν είχαμε εμπεδώσει μια φορολογική δικαιοσύνη, αν αυτοί που θέλανε να κάνουν επιχειρήσεις δεν διαλέγαμε τους συμμέτερους και τους φίλους μας και τα δάνεια δεν τα δίναμε στους φίλους μας, σε αυτούς που μας πρόσφεραν μίζες, αλλά εάν υπήρχε σωστή επιλογή
και αξιολόγηση των φακέλων και των υποψηφίων για τις όποιες μικρές, ασήμαντες, ταπεινές επενδύσεις είχαμε, αλλά αυτές να γινόντουσαν σωστά και όχι από ημέτερους που μετά θα εγκατέλειπαν. Αν η Ελλάδα μπορούσε να είναι σήμερα μια χώρα που να πέρναγε την κρίση πολύ πιο ήπια. Γιατί πολλές χώρες μπορεί να έχουν κρίση, αλλά για έξοδο από το ευρώ συζήτηση μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν έτσι πολιτικοί που βγαίνουν και λένε δραχμή κλπ. Εκμεταλλευόμενοι βέβαια τη δυστυχία, την απελπισία και την άγνοια του κόσμου. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν σαν Ένωση Κεντρών σαφώς το δρόμο της Ευρώπης και σαφώς το δρόμο του ευρώ. Θα ματώσουμε, θα δυσκολευτούμε, θα θυσιάσουμε μέγα ποσοστό της ευδαιμονίας που προϋπήρχε, αλλά θα μείνουμε στην Ευρώπη ακριβώς περνώντας την κρίση, να έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα. Εγώ πράγματι πιστεύω ότι ο Σαμαράς κάνει λάθη. Και ενώ λέει ότι θα μας βγάλει στις αγορές, εγώ πιστεύω ότι δεν θα το επιτύχει. Και γι' αυτό άλλωστε έχω ζητήσει την παραίτησή του προς σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης τεχνοκρατών. Επιμένω σε αυτό. Από το 9 επιμένω. Και στον Γιώργο Παπανδρέου είχα πει κακώς σχηματίζεις κυβέρνηση, καλύτερα ανέβασε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρότεινε οικουμενική κυβέρνηση τεχνοκρατών. Με πολύ λίγους υπουργούς, 6-7 μόνο υπουργούς, που να μην είναι μέλη του Κοινοβουλίου, να είναι της επιλογής του Πρωθυπουργού. Και ποια εντολή θα είχε ο Πρωθυπουργός, ο τεχνοκράτης, να διατηρήσει τη χώρα στο ευρώ, να ρυθμίσει το θέμα του χρέους, είτε με κούρεμα, είτε με, καλύτερα και με κούρεμα και με επιμηκύνσεις αποπληρωμής του όποιου παραμείνει ποσού χρέους και με μείωση επιτοκίων, αλλά κυρίως να δώσει τη μάχη ο Πρωθυπουργός στην άφιξη επενδυτών Ευρωπαίων. Γιατί για μένα δεν φτάνουν οι επενδυτές του Κατάρ ή οι Ρώσοι ή οι Κινέζοι. Η χώρα μένει στο ευρώ και ξεκαθαρίζει η ομαλή έξοδος από την κρίση μόνο αν έρθουν και Ευρωπαίοι επενδυτές. Αυτή λοιπόν θα είναι η αποστολή του τεχνοκράτη Πρωθυπουργού. Παραμονή στο ευρώ, ελάφρυνση του χρέους με όσο γίνεται μεγαλύτερο κούρεμα, μετάθεση πληρωμής ομολόγων για μία δεκαετία αυτών των ομολόγων που λήγουν στην προσεχή δεκαετία και σίγουρα θα μας δυσκολέψουν, ή δυνατόν μηδενισμός των επιτοκίων στον τρόπο πληρωμής του χρέους του μέχρι τούδε, και όλες μας οι δυνάμεις να επιδοθούν στην άφιξη επενδύσεων και στην ανάπτυξη. Αυτή θα ήταν η αποστολή του τεχνοκράτη. Και αυτή, λυπούμε που το λέω κύριε Σαμαρά, πολύ καλύτερα από σένα θα το κάνει, την αποστολή αυτή θα την εκτελέσει ένας τεχνοκράτης. Γιατί? Γιατί εσύ κύριε Σαμαρά είσαι ένας δεξιός πολιτικός. Ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, λέει ότι είναι αριστερός πολιτικός. Αλλά η αποστολή διάσωσης της χώρας θέλει έναν πολιτικό που στέκει στα πόδια του, που δεν γέρνει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, που δεν διχάζει, που συνθέτει. Θέλουμε πολιτικό που συνθέτει, όχι που διχάζει, όχι που διαιρεί. Επιμένω λοιπόν ότι πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του ο κύριος Σαμαράς. Δεν πείθομαι ότι θα βγει στις αγορές. Ούτε οι θυσίες του ελληνικού λαού ότι πιάνουν τόπο πείθομαι. Βεβαίως δεν πείθομαι και από τον Τσίπρα, ο οποίος και αυτός
έχει μία τακτική αλλοπρόσαλη. Ακόμη οι βγαίνοντες στα κανάλια που τον εκπροσωπούν έχουν μόνο το μνημόνιο να πούνε εναντίον, δεν έχουν τίποτα άλλο. Το μνημόνιο τους φταίει, λες και αν φύγει αυτό, αν φύγει αυτό σώζεται η χώρα. Μα αν φύγει αυτό, το μεγάλο ερώτημα είναι πάλι πώς θα βγει η χώρα οικονομικά. Αυτό δεν το λένε. Άρα το κόμμα αυτό του Τσίπρα δεν το θεωρώ σοβαρό, επιτρέψατε μου. Τους ενοχλεί μόνο το μνημόνιο. Ενώ εκείνο που έπρεπε κυρίως να τους ενδιαφέρει είναι το πώς έστω μόνη της θα βαδίσει η χώρα. Έχουν σχέδιο? Όχι κανένα. Μάλιστα από τις απόψεις που διατυπώνουν βλέπω ότι είναι και επικίνδυνοι και αλλοπρόσαλοι, αντιφατικοί, πολυγλωσσίτες, άλλα λέει ο ένας, άλλα ο άλλος. Δηλαδή, πράγματι, ο ελληνικός λαός που δεν δίνει στις δημοσκοπήσεις προβάδισμα στον Τσίπρα, το έχει φιλοσοφήσει ο ελληνικός λαός και ξέρει ότι και ο Τσίπρας οδηγεί την Ελλάδα στον γκρεμό. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που παρά τα τόσα λάθη της κυβέρνησης Βενιζέλου Σαμαρά, ο Τσίπρας και αυτός δεν ποντάρει κανείς απάνω του, δεν έχει κανένα προβάδισμα, κανένα όφελος από την πτώση του κυβερνητικού στρατοπέδου, διότι όλοι έχουν την διέστηση ότι πάμε και με μέσω αυτού σε νέα τραγωδία, νέες διαψεύσεις προσδοκιών κλπ. Και νέα τραγωδία, δηλαδή νέο δράμα. Και γιατί σίγουρα στο νου και του τελευταίου απλού Έλληνα είναι το να βγούμε από την κρίση και όχι να πηγαίνουμε από γκρεμό σε γκρεμό. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε την πόρτα της κόλασης και από τη δεξιά να πάμε στην αριστερά. Θέλουμε να προσπεράσουμε την κόλαση και να μπούμε ξανά σε πορεία σταθερή για την Ελλάδα. Ο Τσίπας μας προτείνει μια άλλη πόρτα που οδηγεί στον ίδιο εφιάλτη, στην κόλαση. Η Ελλάδα όμως θέλει να προσπεράσει την κόλαση και γι' αυτό ούτε στο Σαμαρά πιστεύει, ούτε στο Τσίπρα. Ήθελα πάνω στο σημείο αυτό να σας πω και ορισμένα πράγματα για τις δημοσκοπήσεις. Γιατί οι δημοσκοπήσεις από μόνες τους γελιοποιούνται. Δεν είναι ένας μήνας που είχαν πει 31 ο Τσίπρας, 29 ο Σαμαράς. Τώρα βγάλανε άλλη δημοσκόπηση, 21 ο Τσίπρας, 19 ο Σαμαράς. Πώς γίνεται ρε παιδιά, με ποιον παίζετε? Τόσο απατεώνες είναι αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Έγινε τίποτα τόσο σημαντικό που ο Σαμαράς από το 31 να πάει στο 18 και ο Τσίπρας δεν έγιναν τόσο. Δεν έγιναν τόσο κοσμογονικά πράγματα που να αλλάξουν τις επιθυμίες και τις βουλήσεις της κοινωνίας και τις προτιμήσεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν γίνονται καθόλου δημοσκοπήσεις. Και όποιος πληρώσει την καλύτερη επιταγή βγάζουν όποιο αποτέλεσμα θέλει αυτός. Απόδειξε ότι και εμένα πριν κάποια χρόνια μου είχαν ζητήσει 12 εκατομμύρια δραχμές για να βάλουν την Ένωση Κεντρών στο ερωτηματολόγιο και να βγει ένα ποσοστό 3-4% πως αρχίσουν και άλλες οι δημοσκοπήσεις. Και θέλετε να σας πω κάτι? Θέλετε να σας πω κάτι? Δεν τους τα έδωσα γιατί τους είδα απατεώνες. Αλλά και γιατί εγώ εν γένει άμα βλέπω ατιμία φεύγω. Φεύγω για να μην τους δείξω και δύο χαστούκια. Δηλαδή. Αλλά θέλω να βλέπω δηλαδή
να εκτιμήσουμε μαζί αυτό το θέμα των δημοσκοπήσεων. Έκανε το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων μια δημοσκόπηση και τι είπε, ότι ο Τσίπρας παίρνει 14, ο κανένας λέει παίρνει 10, ένα κόμμα δεν το περιέγραψαν, ο κανένας είναι, παίρνει 10, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 7 και όλα τα κόμματα λέει κάτω από 3 πλην του ΚΚΕ παίρνει 4. Το ΣΥΡΙΖΑ και 10 ο κανένας, 24 και 7 η Νέα Δημοκρατία, 24 και 7, 33 και 4 το ΚΚΕ, 37. Όλοι και όλα τα κόμματα κάτω από 3 και Χρυσή Αυγή κάτω από 3 και το, ο άλλος κάτω από το 3 ο Κουβέλης και όλοι κάτω από το 3. Αυτή τη δημοσκόπηση τη θεωρώ πολύ πιο κοντινή στην αλήθεια, ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ έχω επισημάνει ότι το 65 με 70% του ελληνικού λαού μου τζώνει και στρέφει την πλάτη του σε όλα τα κόμματα ονομάζοντάς τους και όλα κλέφτες και λοποδίτες. Εκ της καθημερινής μου επαφής με τον κόσμο βλέπω το 70% του ελληνικού λαού και μου τζώνει όλα τα κόμματα και τους γυρίζει την πλάτη και τους λέει κλέφτες. Απλά θα περίμενα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τουλάχιστον ένα πράγμα. Να στείλει το ερωτηματολόγιο, να δούμε ποια κόμματα, γιατί σίγουρα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν έχει βάλει την Ένωση Κεντρών μέσα, η οποία μπορεί να μην έχει μεγάλο ποσοστό σήμερα η Ένωση Κεντρών, δηλαδή να βγάλει σε μια δημοσκόπηση ένα 8, ένα 10, μπορεί να μην το έχει. Αλλά στο ζήτημα της αναζήτησης ενός νέου ηθικού κόμματος που έχει πρόγραμμα, που έχει θέσεις, δεν είναι αέρας κοπανιστός, η Ένωση Κεντρών νομίζω είναι το πρώτο υποψήφιο κόμμα να πάρει ψήφο από τους διαμαρτυρόμενους πολίτες. Το ακούσατε. Μπορεί να μην έχουμε ακόμη ταυτιστεί σαν Ένωση Κεντρών με την ψήφο, ώστε να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ο λαός 10% Ένωση Κεντρών. Όμως οι θέσεις μας, το ότι επαληθευθήκαμε εδώ και 24 χρόνια που λέγαμε ότι θα πτωχεύσει η χώρα, το ότι έχουμε καλή εντύπωση από τον κόσμο για τον Βασίλη Λεβέντη και την Ένωση Κεντρών, μας καθιστά, αν είναι δυνατόν, και πρώτο υποψήφιο κόμμα για τη λήψη ψήφου διαμαρτυρίας. Πολύ πιο πάνω και από τη Χρυσή Αυγή, η οποία Χρυσή Αυγή τι έχει να δηλώσει? Εγκλήματα, φασισμό, νεοναζισμό, χιτλερισμό. Πράγματα που δεν ταιριάζουν στην οτροπία του ελληνικού λαού. Τουλάχιστον λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα περίμενα να μας δείξουν το ερωτηματολόγιο, να δω ότι βάλανε στο ερωτηματολόγιο και την Ένωση Κεντρών και ό,τι αποτέλεσμα έβγαινε θα το δεχόμουν. Γιατί σας είπα, αυτή η δημοσκόπηση που κάνανε βγάζοντας 14% το ΣΥΡΙΖΑ, 10% τον κανένα, δηλαδή την αναζήτηση που έχει η ελληνική κοινωνία για κάτι καινούριο, 7% τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα κάτω από 3 που δεν μπαίνουν στη Βουλή, μόνο το ΚΚΕ πάνω από 3, γύρω στο 4, αυτή τη δημοσκόπηση τη βλέπω σωστή σύμφωνα με αυτά που βγαίνω καθημερινά έξω από το σπίτι μου και αντιμετωπίζω. Αλλά φαίνεται τι κάνανε και αυτοί. Αντιγράψανε οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αντιγράψανε το ερωτηματολόγιο όπως το κάνουν για το Sky, για τον Αντένα, για το Μέγκα οι διάφοροι και δεν είχαν την εντυμότητα να δηλώσουν ποιο ήταν το ερωτηματολόγιο τους για να δούμε αν έβαλαν όλα τα κόμματα ή αν διέπραξαν το έγκλημα να βάλουν τους φίλους τους και να θάψουν τους εντός εισαγωγικών εχθρούς τους. Και βάζω, λέγω εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ δεν αισθάνομαι εχθρός με κανέναν. Σαν Βασίλη Λεβέντης έχω απόψεις. Αν οι απόψεις μου δυσαρεστούν κάποιους, δεν φταίω. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η διάσωση της Ελλάδος και η εξυγίανση της κοινωνίας μας. Κάποιοι δημοσιογράφοι, εκδότες, αν νομίζουν ότι είμαι εχθρός τους, σφάλουν.
Εγώ απλά λέω τις απόψεις της Ένωσης Κεντρών και τις προσωπικές μου απόψεις. Αυτά πιστεύω ότι είναι αναγκαία και επιτακτικά για να σωθεί η χώρα. Αν οι απόψεις αυτές συγκρούνται με τα συμφέροντα κάποιον, δεν φταίω εγώ. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η σωτηρία της Ελλάδας και απέναντι στην Ελλάδα αποδίδω λόγο. Να λοιπόν γιατί πιστεύω. Πιστεύω ειλικρινά ότι θα τα καταφέρουμε. Παρότι όλα τα μηνύματα και όλα τα δεδομένα είναι ότι δεν θα τα καταφέρει ένα σχεδόν και δεν θα μπει στη Βουλή. Καμιά φορά είναι τέτοιες οι αναγκαιότητες της εποχής που αλλάζουν και την ψήφο του κόσμου. Αλλάζουν και τη διάθεση του κόσμου. Ας μην αναγνωρίσει η Ελλάδα ότι ένα κεντρών πρέπει να πάρει ένα 15-20% που θα το εδικαιούτω με βάση την ποιότητα του κόμματος, την ποιότητα του προγράμματος, της θέσης και κατά πόσο οι θέσεις αυτές θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την έξοδο από την κρίση. Δηλαδή με βάση το πρόγραμμα η Ένωση Κεντρών έπρεπε και τη σοβαρότητα και τη βαρύτητα του προγράμματος και των προτάσεών μας η Ένωση Κεντρών θα δικαιούνται και 20%. Δεν τολμώ να πω τέτοιο νούμερο γιατί με αυτά που έχω ζήσει στα 20 χρόνια με αυτή του λαού την τάση για βόλεμα αυτές τις μυστηριώδεις τέτοιες ενώ τους βλέπεις κλέφτες να τους ψηφίζει έχω αρχίσει και λέω πως είμαι σε λάθος χώρα. Όμως Τολμώ να πιστέψω ότι αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων που έχει φύγει από τα κόμματα και θέλει κάτι καινούργιο, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν συμπεράνει ότι το πολιτικό σύστημα είναι αμετανόητο και αθεράπευτο και οι άνθρωποι που μας στόχευσαν δεν μπορούν οι ίδιοι να μας σώσουν, από αυτό το κοινό η Ένωση Κεντρών δικαιούται να μπει στη Βουλή. Αυτό το κοινό καλό να βαδίσουμε μαζί. Μαζί για μια νέα Ελλάδα. Μαζί για μια άλλη χώρα. Που δίπλα στον αγώνα μας θα έχουμε και βελτίωση της ζωής μας. Γιατί μέχρι τώρα κάναμε αγώνα και υποφελούνται μια κλίκα. Στη δεκαετία του 60 ήταν ο Νιάρχος, ο Νάση, ο Μποδοσάκης, δεν ξέρω, τρεις-τέσσερις. Τώρα είναι κάποιοι καναλάρχες που κατάφεραν και στο χρηματιστήριο και φάγανε το 1999 τα χρήματα του ελληνικού λαού και τώρα ελέγχουν την πληροφόρηση και εμποδίζουν να οξυγονωθεί αυτή η ασφικτιώσα κοινωνία, η ελληνική κοινωνία. Που ασφικτιά. Και αν δεν οξυγονωθεί, θα αποθάνει η κοινωνία. Και επειδή φαντάζομαι ότι δεν θα κάνει το χατήρι σε 5-6 ανθρώπους να πεθάνει η κοινωνία, θα βρει τον τρόπο να βάλει στη Βουλή δυνάμεις που θα έχουν τα κότσια να τις σηκώσουν ξανά όρθια. Έχουν έρθει και πολλά μηνύματα βέβαια εδώ. Σε όση ώρα μιλούσαμε έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά όλους για την πιστή και αφοσιωμένη τηλεθέαση και του Έξτρα και της εκπομπής Πολιτικός Μαραθώνιος. Είμαι σίγουρος ότι ο λαός θα βρει το δρόμο του και αυτός ο δρόμος δεν θα είναι ούτε οι φασίστες και οι χούντες, ούτε οι αριστεροί, ο λαός.
θα βρει το δημοκρατικό δρόμο. Θα επιμείνει στην πορεία της Ευρώπης και του ευρώ και θα αναζητήσει ένα μέλλον αντάξιο της μακρινής μας ιστορίας αλλά και του πιστεύω ακόμη και πολύ πιο μακρινού μέλλοντος που πρέπει να έχει αυτή η χώρα. Ο λαός δεν νομίζω να κάνει το χατήρι σε αυτούς που θέλουν να τον καταστρέψουν. Ο λαός δεν θα παρασυρθεί από δημοσκοπήσεις, γιατί σας ανέλησα ότι δημοσκοπήσεις, αν τις δεις από τη μία ή στην άλλη και το ποιους... Μέχρι μία δημοσκόπηση είχε τον Καρατζαφέρη 1,1%, η σε άλλη δημοσκόπηση ήταν οι οικολόγοι 1,5%. Στην άλλη δεν υπήρχαν οι οικολόγοι καθόλου και υπήρχε ο Καρατζαφέρης. Δηλαδή, στις δημοσκοπήσεις υπάρχει ευτράπελη πλευρά. Και σας είπα, νομίζω μόνο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων απέδωσε, οι φοιτητές δηλαδή απέδωσαν στη δημοσκόπηση το ορθό. Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει, γεια σας κύριε Λεβέντη μου, κύριε Πρόεδρε μας, νιώθω ιδιαίτερη εκτίμηση για το πρόσωπό σας. Δεν πειράζει που δεν σας βάζουν στο ερωτηματολόγιο, στις δημοσκοπήσεις. Θα έρθει ο Έλληνας και να σε αναγνωρίσει και να σε βάλει στη Βουλή, γιατί είσαι άξιος, όπως αξίζει και ο χώρος του κέντρου να ξαναμπεί στη Βουλή. Σας αγαπάμε κύριε Λεβέντη και σας ευχόμαι σε το 2014 να δώσει φώτιση ο λαός, ο Θεός, σε όλο το λαό μας. Χρόνια πολλά, αγαπητέ κύριε Λεβέντη. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα. Περισσότερο για τις ευχές διάλεξα, γιατί τα άλλα μηνύματα, αν δείτε εδώ πέρα, είναι κάτι τεράστια, τα οποία δεν είναι, δηλαδή, 2-3 σελίδες έκαστο. Και να ξέρετε επίσης ότι όταν στέλνετε ένα μήνυμα 3-4 σελίδες, είναι δύσκολο να το διαβάσω στην εκπομπή. Θα μου πείτε, μερικές φορές είναι δύσκολο σε πολύ λιγότερο χώρο να διατυπωθεί μια άποψη. Εντάξει. Εκεί θα μελετούμε πλέον την άποψή σας και θα βγάζουμε ένα ρεζουμέ, μια περίληψη. Δεν είναι και εύκολο δηλαδή να διαβάζω μηνύματα 3 σελίδων, 4 σελίδων. Είναι και αυτό. Πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συνεργασία μας, γιατί ξέρετε, κάθε εκπομπή είναι και ένα είδος συνεργασίας. Πολύ περισσότερο τώρα με τις εκπομπές αυτές που κάνουμε, θυμάμαι τις συσκέψεις που έκαναμε στο κόμμα πριν καν ιδρύσουμε και το κόμμα, τότε που απλά είχαμε συναντήσεις αγωνίας οι συμμετέχοντες στις συσκέψεις, που λέγαμε τις απόψεις μας και έλεγε ο ένας τον άλλο, τον ακούγαμε, έλεγε ο άλλος τον ακούγαμε, εγώ τους άκουγα όλους. Σας είπα, η μεγαλύτερη πρίκα για ένα πολιτικό είναι να ακούει, να έχει την υπομονή να ακούει. Και δεν είναι τυχαίο, σας το είπα νομίζω και στην περασμένη εκπομπή, που κατεβαίνοντας στην Πανεπιστημίου προκαιρού, κάθισε ένας άνθρωπος, γύρθε κοντά και άρχισε να μου λέει, 8-10 λεπτά περίπου κράτησε που μου έλεγε. Εγώ τον κοίταγα και τον άκουγα. Μετά από λίγο με βλέπει πιο κάτω ένας στη γωνία, μου λέει, τι αυτός, ήθελα και εγώ να σας μιλήσω. Λέει, 10 λεπτά λέει σας είχε εκεί πέρα. Λέει, αν θέλει τόσα πολλά να σας πει, να έρθει στο γραφείο μου. Λέω, όχι, κάτι έλεγε. Θαύμασα, λέει, που τον ακούγατε. Και κατάλαβα, λέει, ότι πρώτη φορά σας συναντούσε. Από τον τρόπο, λέει, που σας μίλαγε, κατάλαβα ότι δεν ήταν φίλος σας. Πρώτη φορά σας συναντούσε. Και εντυπωσιάστηκα που ένας πολιτικός καθόταν 10 λεπτά και άκουγε έναν άγνωστο.
Λέω γιατί, γιατί συνήθως λέει οι πολιτικοί ούτε λαβαίνουν υπόψη λέει το λαό. Φτιάχνουμε λοιπόν μια νέα κουλτούρα πολιτικής, μια νέα, ένα νέο μενταλιτέτ φτιάχνουμε στον τρόπο της επαφής μας με τον άνθρωπο, τον απλό, με τον ένα, με τους δύο, με τα ένα εκατομμύριο, με τα δέκα εκατομμύρια. Γιατί αν είναι ένας δημοκράτης στον ένα, θα είναι δημοκράτης και στους δύο και στους 22 και στα 10 εκατομμύρια. Αν είναι φασίστας στον ένα, θα είναι φασίστας και στα 10 εκατομμύρια. Μην αμφιβάλλετε. Θεώρησε λοιπόν σπουδαίο ο κύριος που έδωσα χρόνο σε ένα απλό πολίτη, πολύ χρόνο. Σου λέει που σε συνάντησε πρώτη φορά στον δρόμο. Μα αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μέσα του να κρύβει κάτι που να μου έλειπε και να ήθελα να τα ακούσω. Το θεώρησε υπερβολή, ενώ εγώ το θεώρησα το χρέος, τον τρόπο που λειτουργώ, τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούμε εφ' εξής για να βγούμε από αυτό το κατήφορο στον οποίο έχουμε εισέλθει. Και βλέπω για το θέμα του Λιάπη, που ρωτάει εδώ ένας φίλος μας, ο κύριος Γιώργος, λέει τι έχετε να πείτε για το Λιάπη που φάγε 4 χρόνια κτλ. Εγώ για το Λιάπη ένα έχω να πω. Ότι αυτοί που τον επί μέρες μετέδιδαν εναντίον του και τον κατέκριναν, αυτοί 40 χρόνια τον λιβάνιζαν. Ότι δεν πρέπει να ντρέπεται μόνο ο Λιάπης για τα όσα έπραξε, πρέπει να ντρέπονται και οι δημοσιογράφοι που δήθεν τον κατάγγελναν, γιατί επί 40 χρόνια τον λιβάνιζαν και λιβάνιζαν το σύστημα Λιάπη, το σύστημα της οικογενειοκρατίας και των τζακιών. Και θα σας πω και κάτι που δεν μου άρεσε. Είδα τον Καψή στο Μέγκα, το γιο του υπουργού του Πασόκ του Καψή και αδερφό του υπουργού του Σαμαρά, γιατί υπάρχει ένας Παντελής, μην το ξεχνούμε, Καψής, υπουργός του κυρίου Σαμαρά, που υποτίθεται για θέματα ΕΡΤ, για θέματα δημόσιας τηλεόρασης. Και ο άλλος Καψής είναι σχολιαστής στο Μέγκα. Και κατέκριναν τον Λιάπη ότι ξεφτελίστηκε, ότι έκανε, ότι χάλασε την εικόνα της πολιτικής, χάλασε. Κύριε Καψή μου, νομίζω ότι με τον Λιάπη έχετε κάτι κοινό. Ο Λιάπης μπήκε στην πολιτική γιατί είναι ανήψη του Γκέρου Καραμαλή και εσύ είσαι στο Μέγκα γιατί έχεις πατέρα τον Καψή. Ούτε εσύ θα ήσουν στο Μέγκα αν δεν ήσουν γιος του Καψή, ούτε ο αδερφός θα ήταν υπουργός αν δεν ήσασταν παιδιά από κάποιον που θύτευσε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί βλέπω και ο Καψής τώρα κατηγορεί και τον Πασόκ κατηγορεί. Ο πατέρας του ήτανε μέσα στο Πασόκ την εποχή των διορισμών, των ρουσφετιών, των σκανδάλων. Έχετε λοιπόν κάτι κοινό με το Λιάπη. Τζάκι ο ένας, τζάκι και ο άλλος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο πέρας αυτής της ενότητος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας και την υπομονή σας να με ακούσετε. Και σας στέλνω άλλη μια φορά την αγάπη μου, τα χρόνια μου πολλά και ευχές για τον καινούριο χρόνο και όχι μόνο για τον καινούριο και για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, λέγοντάς σας κάτι, ότι μπορεί όλα τα μηνύματα να είναι αρνητικά και δυσάρεστα, αλλά μπορούν σε μια χρονιά 3-4 καλές στιγμές να αλλάξουν την ψυχολογία. Και εύχομαι το 2014, που θα έχει και αρνητικές βέβαια εκπλήξεις και κακές πολλές και κακές στιγμές, να έχει και αυτές τις λίγες, τις ίσως τις μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, καλές στιγμές και ώρες και μέρες που θα αλλάξουν την οτροπία για να ξανασταθεί η Ελλάδα στα πόδια της, να εγκαταλείψει τον κατήφορο, να σταθεί στα πόδια της και να αρχίσει να ανεβαίνει πάλι. Χρόνια πολλά σε όλους.